φάσεις από το παιχνίδι. Ξεκινάμε με την ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Γκαρσία. Ναι. Έκανε εκπληκτικό, εκρηκτικό. Mm-hmm. 8 μέτρα 10. Εκρηκτικά πήρε πλάτη τους πάντες. Είναι μεγάλος αθληταράς αυτός. Και είναι και ωραία η απόκρουση από τον Κοτάρσκι. Breaking news. Και βέβαια το σερβίρισμα από τον Χατζησαφή, έτσι, ναι. Πάρα πολύ καλό. Ποια είναι η ομάδα που έδωσε 15 εκατομμύρια για τον Λιβάη και, δεν, και είπε όχι, ΑΕΚ. Την ομάδα την έψαξα, δεν την βρήκα, γιατί είδα το δημοσίευμα για τα 15 εκατομμύρια. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο πύχης έχει ανέβει πάνω από τα 20. Ναι, δεν γράφουνε. Λένε απλά όχι, ότι υπήρχε πρόταση 15 εκατομμύρια. Έχει βγει πριν από 20 λεπτά. Δεν βρήκα και εγώ την ομάδα, ναι. Λοιπόν, είναι εξόφθαλμο πλέον ότι θα τον κρατήσει για την Ευρώπη και εκεί θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι ποδοσφαιρικές του μετοχές. Εκτός αν έρθει κάτι που να είναι. Γιατί έρχεται 10, 12, 15, μπορεί να έρθει και 20. Να εκεί νομίζω θα κάνει ο Μελισανίδης δεύτερες σκέψεις. Να θυμίσουμε όμως ότι το 60% το παίρνει η ΑΕΚ και το 40% η Μπεϊτάρ. Δεν είναι 100% η. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Και όχι μόνο έτσι, έχει και άλλα 2,5 να δώσει για τον buyout η ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν, αφαίρεστε τα κι αυτά. Πάμε να δούμε την. Είδαμε την αποβολή του Ρότα για το μαρκάρισμα που έκανε στον Τάισον. Και το έλεγα νωρίτερα και με τον Λεωνίδα, είναι χαρακτηριστική αυτή η φάση που κερδίζει ο ΠΑΟΚ την κόκκινη κάρτα, γιατί έδειξε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ότι θα επέλεγε να παίξει στην κόντρα και στο χώρο. Έτσι έκανε τη μία νίκη στα 4 μάτς που έπαιξε με την ΑΕΚ φέτος, αλλά η αποβολή, όσο και αν ακούγεται οξύμορο και αλόκοτο, άλλαξε τους ρόλους των δύο φιναλίστ. Τον έκανε φαβόρι. Και δεν το είχε εκπαιδεύσει. Ναι. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ναι. Και κάπου αγχώθηκε. Αυτό που είπατε και νωρίτερα είναι πολύ σωστό. Απ' την άλλη, μια παρόμοια φάση είχε γίνει στη μοναδική νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ φέτος στην Τούμπα με τον Νίγκασον και τον Λιβάη Γκαρσία και δεν δόθηκε ούτε καν φάουλ. Mm-hmm. Να σου θυμίσω ότι εγώ πιστεύω ότι είναι από τις λίγες φορές που λέει και ο Λεωνίδας ο Βόκολος ότι μια αποβολή κάνει καλό σε μια ομάδα γιατί η ΑΕΚ είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά, ήθελε να τον καταπιεί τον ΠΑΟΚ. Και πήγε να την πατήσει όπως την πάτησε η ΑΕΚ με τον Μακαμπού. Εντάξει, μην το κάνουμε βέβαια ότι είναι κανόνας. Όχι, πήγε ο Βασίλης ο Δανίλκα από τη προπονητή της εθνικής ομάδας που χάσαμε από τη Γερμανία. Κανόνας δεν είναι. Είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Δηλαδή βλέπεις ότι πόσο γρήγορο κάνει transition ο ΠΑΟΚ και πόσο η ΑΕΚ είναι πίσω. Και μένει λοιπόν, μόνο άμα έμενε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, με τον Μπίσεσβερ και τον Βιερίνια. 4 θα το έλεγε. Πάμε να δούμε τώρα ευκαιρία με ΣΒΑΜ από Πάσα Τάισον, γιατί είχε κάποια καλά σου το ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η επιτυχία του φίλου μου του Αλμέιδα. Κατάλαβες. Και εδώ προσπάθησε ο Λουτσέσκου να φορτώσει από αριστερά που είχε τον Πινέδα μπακ. Οι περισσότερες φάσεις από εκεί ξεκίνησαν. Αδιάβαστος. Απλά δεν είχε το φορ και βγήκε ο ΣΒΑΜ από τα χάφα, αλλά δεν είχε εκτέλεση. Αδιάβαστος ναι. Ο Ρουμάνος Ερνίκος. Η ευκαιρία με Σάστρε είναι το δοκάρι αυτό. Ναι, Σάστρε. Όχι, ναι. Όχι, άλλη φάση είναι αυτή. Ναι, άλλη φάση είναι αυτή με Κωνσταντέλια και Σάστρε. Να πω, Κώστα, ότι δικαιώθηκες γιατί είναι δυσάρεστο το ότι ο Κωνσταντέλια σε έναν τελικό έκανε μισή τελική και αν την έκανε. Παράπονα ο Λουτσέσκου και σε κάποιον κοινό φίλο λέει ο Ραπτόπουλος βλέπει μπάλα. Εγώ έχω παράπονα, λέει τα ίδια. Δεν έχω κάτι. Εγώ τον Κωνσταντέλια μου λέει τι έχεις με το παιδί, 19 χρονών, 20 χρονών παιδί, και αν ήταν γιο σου. Άμα ήταν γιος μου, τον έβαζα στο δωμάτιο, τρώμουσα ένα βρωμόξυλο να τελειώνει τις φάσεις. Άμα ήταν γιος μου. Δηλαδή, τι άμα ήταν γιος μου. Δηλαδή, τι τα χαϊδεύουμε. Σιγάρε του Μαϊάμι. Σιγάρε κρόκετ. Σιγάρε κρόκετ. Σιγάρε το με του Κωνσταντέλια τώρα. Άσε ρε τώρα, βρήκατε το μετάκι το κομμάτι. Είναι σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται πιστεύω και όλη η ομάδα. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλια ήταν σε αυτή την ΑΕΚ που δουλεύει ρολόι. Σε όλες τις θέσεις, θα έπαιρνε ένα συγκεκριμένο ρόλο, θα φαινόταν περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν είχε αυτό το μέταλλο που είχε. Είχε ένα καλό φεγγάρι όταν μας ρίξει και τα τρία στη λεωφόρο, εκεί ήταν. Όσο δεν τον υπολόγιζαν οι υπόλοιποι, μόλις πάλι ένιωσε την πίεση να κάνει κάτι ή ότι μπορούσε να κάνει κάτι, κλάταρε. Εγώ λοιπόν λέω. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Έχει εκπληκτικό ένα με έναν, εκπληκτική πάσα σε κλειστό χώρο και έχει μείνει σε αυτό. Και κοιμάται και ξυπνάει με αυτό. Δεν τελειώνει φάσεις, δεν δυναμώνει τα πόδια του. Έχει χώρο και χρόνο πολύ αυτά να τα κάνει. Αυτά πρέπει να τα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν τα πάμε, πάμε, πάμε. Κωνσταντέλια πήγαινε στη Σάλτσμπουργκ, αγοράκι ναι. Μου. Το γκολ του Μουκουντή που ήρθε από μια στημένη φάση. Ήρθε από μια στημένη φάση. Ένα λάθος φάουλ που έκανε ο Κωνσταντέλιας.
ένα χωρίς να υπάρχει λόγο. Εντάξει, τα φάουλ γίνονται. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει λάθος κοντρόλ ουσιαστικά ο Μουκουντή. Μπάλα σκάει μες στην περιοχή και δεν τη διώχνουν. Και με δεύτερο τρόπο ο αμυντικός πλασάρει και βάζει τον γκολ. Εντάξει, καραμπόλα, μιλιάρδο που λέει ο Γιάννης. Όχι, καραμπόλα δεν ήταν. Πλάσταρε, μια χαρά. Αλλά όχι, και πάλι και μπάλα στο για να φτάσει μπάλα. Ευκαιρία με Σβάμπ στη συνέχεια. Κακός ήταν ο Σβάμπ. Ο Σβάμπ γενικά ήταν πολύ βαρύς φέτος. Λοιπόν, την ευκαιρία του Σάστρε με το δοκάρι. Εντάξει, την κυκλοφόρησε και ο Πάοκ την μπάλα. Χτύπησε, όπως είπε ο Λάκης, του Πινέδα τη μεριά. Στοχευμένο ήταν. Ναι. Και ένα περίσεψε παίχτης εκεί ο Σάστρε και έκαναν ενόχλητο στο σουτ. Αυτά είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Πάοκ. Έχουμε... Όχι, και στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο που πλάσαρε ένας... ο Αουγκούστο. Με Αουγκούστο. Θα τη δούμε μετά, ναι. Η άλλη ευκαιρία. Αυτή νομίζω είναι. Αουγκούστο. Και βλέπουμε εδώ και την κίνηση έτσι, που κάνει ο Αουγκούστο για να πάρει την μπάλα. Κάνει κάθε την κίνηση και την, βλέπει την μπάλα μπροστά του. Όρθιος. Ναι. Αυτή είναι τεράστια ευκαιρία. Ναι. Ο Τσίτσος όρθιος. Εκεί η ήταν τυχερή. Και το 2-0 του Φερνάντες που ήταν το κερασάκι στην τούρτα είναι ενδεικτικό και το πώς βγαίνει η ΑΕΚ στην επίθεση. Βέβαια εδώ χτυπάει μπάλα στην πλάτη του Ίγκασου. Και ο Τσούμπερ την γύρισε πολύ ωραία και κάνει τα μαγικά ο Φερνάντες. Πόσες φορές και να το δούμε δεν το χορταίνουμε αυτό.